λοιπόν, επιστρέψαμε και νομίζω ότι τα νέα τουλάχιστον για την κριτική τσεκουντιά δεν είναι τα ιδανικά, δεν είναι τα καλύτερα. Δυσίωνες οι προβλέψεις, νέος φόρος από ό,τι φαίνεται και κάνει ακόμα δυσκολότερη τη ζωή και όσων τελικά προχωρούν στην απόσταξη, αλλά και βεβαίως των παραγωγών. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Στάθη Φραγκιαδάκη, τον πρόεδρο των αποσταγματοποιών νομού Ηρακλείου. Κύριε Φραγκιαδάκη, καλώς ήρθατε. Διάβαζα τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο το ρεπορτάζ και του συναδέλφου του Χριστόφορου του Παπαδάκη. Από ό,τι φαίνεται πάει προς εξόντωση τόσο η κριτική τσικουντιά, η Ρακή μας, αλλά και η ίδια αποσταγματοποίη. Γιατί, τι συνέβη αυτή τη φορά, ποια είναι η αφορμή? Ήταν μια καταγγελία που την είχαμε ξανασυζητήσει, που είχε γίνει από το 2011, επαναλήφθη το 2013 από τους εγχώριους, δηλαδή στην Ελλάδα, ποτοποιούς που κυκλοφορούν εμφιαλωμένα ποτά, τσικουδιά και τσίπουρο και διάφορα άλλα, ότι έχουμε πολύ χαμηλό φόρο και... Θα πρέπει αυτός να αυξηθεί, ναι, να το πούμε έτσι. Δεν απλά είμαστε στην αγορά, δεν είναι ανταγωνιστική αγορά. Η καταγγελία αυτή είχε γίνει από ποιους? Από τους ποτοποιούς, από το Σύνδεσμο Ποτοποιών Ελλάδος. Ποτοποιών, μάλιστα. Τότε ήρθε η πρώτη απάντηση, το 2013, ότι πρώτοι που παρανομείτε είστε εσείς, είπαν στους ποτοποιούς. Διότι είχαν το φόρο του ειδικού φόρου κατανάλωσης αλκοολούχων, τον είχαν ενσωματώσει στο 50% του φόρου, ενώ στο 50% είναι μόνο το ούζο, που έχει χαρακτηριστεί εθνικό παραδοσιακό προϊόν. Επανήλθαν και είπαν ότι ναι, εμείς είμαστε το ένα το άλλο, αλλά οι παραδοσιακοί έχουν το 0,59. Εμείς το 0,59 το είχαμε με νόμο 2001, κατά αποκοπήν, τότε ήταν 200 δραχμές, το οποίο μεταφράστηκε σε ευρώ, 0,59. Κατά αποκοπήν, δηλαδή δεν ακολουθούμε την αυξομοίωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αλκοολούχων. Επειδή βγάζουμε μικρές ποσότητες, επειδή συμπληρώνουμε κάποιο εισόδημα, επειδή χαρακτηρίζει στη συνέχεια ένα λαϊκό προϊόν που έπρεπε να παραμείνει φτηνό για να το καταναλώνει ο κόσμος σε χώριο, με αυτές τις δικαιολογίες το είχαμε και τελικά δεν επηρεάζουμε από ό,τι δείχνει η μελέτη και την αγορά την ελλαδική, πάνω από 13%. Δηλαδή φαντάζεστε ότι το υπόλοιπο 87% είναι εμφιαλωμένα, ξένα, ντόπια, αυτά που καταναλώνονται. Και γι' αυτό το λόγο δεν έδωσε και σημασία παραπάνω και σε κλίση μας να παραμείνει, γιατί ήταν ένα συμπλήρωμα του αμπελουργού στο εισόδημά του. Μην φανταστείτε μεγάλα πράγματα, ο μέσος όρος είναι γύρω στα 250 κιλά. Μέσον όρο παραγωγός, παραγωγή, κρατάει τα 100 για το σπίτι του, πουλάει και άλλα 150, ο μέσος όρος. Γιατί... Για να καταλάβουμε τώρα, προηγήθηκε όπως είπατε η καταγγελία από τους ποτοποιούς. Ακολούθησε η απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που τελικά τους δικαίωσε και αυτή τη στιγμή καλείστε εσείς... Δεν τους δικαίωσε ολόκληρα. Δεν τους δικαίωσε. Τους επαναφέρει τώρα κανονικά στο 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Απλά βλέπω ότι μέχρι πρότινος ήταν περίπου 0,59 ευρώ ένα λίτρο ο φόρος στην τσικουδιά, στην κριτική τσικουδιά, και αυτή τη στιγμή καλείστε δηλαδή να πληρώνετε 6 ευρώ ένα λίτρο. Ναι, η νέα απόφαση φόρο, λοιπόν, που ήρθε για τη Ρακή. Η νέα απόφαση που ήρθε την Πέμπτη, η απόφαση του δικαστηρίου, γιατί επανήλθαν το 2015 και οι ξένες ποτοποιίες, επικαλώντας ότι χάνουν 75 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο, φιάλες, όχι λίτρα, το χρόνο από την αγορά, δεν τους την παίρνουμε εμείς. Ο κόσμος είχε να αγοράσει. Όταν λέμε ότι εμείς βγάζουμε 6 εκατομμύρια λίτρα, είναι 9 εκατομμύρια φιάλες. Αυτοί αναζητούν 75, δεν τους την παίρνουμε εμείς. Ήρθε λοιπόν η απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο επαναφέρει τους καταγγέλλοντες στο 100% και όχι στο 50% που συνεχίζανε μέχρι τώρα και είχανε. Και βάζει και εμάς να πάμε με περιποθέσεις στο 50%, δηλαδή τα 6 ευρώ, 5,25 βγαίνει περίπου στο λίτρο. Φαντάζεστε μεγάλο, ότι το μεγάλο το ποσό. 10 φορές πάνω. 10 φορές πάνω. 10 φορές πάνω από την πυρώνα. Ο φόρος στη Ρακή, το επισημαίνω για μία ακόμα φορά. Ναι, 10 φορές για ένα πάνω. Κριτικό προϊόν, ένα φαντάζεστε κριτικό λοιπόν απόσταγμα. Ότι αν που, βάλει... Συγχωρέστε με, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων η Ρακή προσφέρεται ως κέρασμα. Και αυτό πρέπει να το πούμε, είτε στα ξενοδοχεία που ούτως ή άλλως η Κρήτη στηρίζεται στον τουριστικό τομέα, είτε στα καφενεία, είτε σε άλλα ουζερί. Είναι ως κέρασμα. Σε μία έρευνα που έχει γίνει μεταξύ μας, δηλαδή στην Κρήτη, το 40% της παραγόμενης ποσότητας πάει στα σπίτια και σε δώρα. Το 40%. Το υπόλοιπο 60% όντως πουλιέται.
Φαντάζεστε λοιπόν ότι τη δίναμε εμείς παραγωγή 2,5 με 3 ευρώ. Τώρα ο φόρος μόνο θα είναι 5,5, συν το ΦΠΑ, συν το προϊόν, θα περάσει στα 10 ευρώ. Φαντάζεστε και τα αρακάτικα που ανοίξανε, η φιλοξενία δεν θα είναι πλέον αυτή, δηλαδή δεν υπάρχουν χώροι εστίασης να μην σε κεράσει. Έτσι απλόχερα που δίνανε. Απλόχερα και ένα και δύο καραφάκια στο τέλος. Ναι. Δεν θα υφίστανται αυτό στο εξής. Τα ξενοδοχεία καλωσορίζανε μια τσικουδιά και εμείς στα καφενεία τους ξένους βάζοντας μια αρχή. Αυτή η φιλοξενία τώρα πιστεύω ότι θα κοπεί. Δηλαδή η εκτίμηση δική μου και των συμβούλων μου είναι ότι θα έχουμε μια μείωση του 70% αν εφαρμοστεί αυτό. 70%. 70% και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε εμάς την Κρήτη, γιατί αφορά και το Τσίπρο. 70%. Αυτό πάει πίσω στο αμπέλι. Δηλαδή, βέβαια, είναι αλυσιδωτές οι αντιδράσεις. Από τον αποσταγματοποιό πάει στον παραγωγό κατευθείαν. Γιατί ο αμπελουργός είχε τη διέξοδο και της τσικουδιάς και ο νόμος του 1957 που θεσπίστηκε σαν νόμος, γιατί εντάξει, ο Ελευθέριος Βενιζέλος το είχε δώσει τότε να βγάζουμε κάποια τσικουδιά, αλλά δεν πουλιότανε, αλλά τέλος πάντων κάπως πουλιότανε. Το 57 που γίνει ο νόμος, η φιλοσοφία του νόμου ήταν να συμπληρώνει κάποιο εισόδημα αμπελουργός. Τώρα το είχε διέξοδο. Εάν η κατανάλωση πέσει αυτό που εκτιμούμε, 60-70%, αμπέλια πάρα πολλά θα εγκαταληφθούν. Δηλαδή γυρίζουμε πίσω στο αμπέλι, στον αμπελώνα ιδιαίτερα του νομού Ηρακλείου, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα. Είχε μια διέξοδο, συντηρότανε κάπως η εγκατάλειψή του, δηλαδή είχε αργό ρυθμό, επειδή υπήρχε τσικουδιά. Εμείς προσπαθούσαμε και το βάλαμε στην αγορά. Κατέκτησε την αγορά, γιατί φαντάζεστε μετά το 1995 έγινε η μεγάλη προσπάθεια να το πιει ο κόσμος, δεν του είχε εμπιστοσύνη και πολύ. Όμως εμείς καταφέραμε και βγάλαμε καλή ποιότητα. Του είχε εμπιστοσύνη ο κόσμος, το αγκάλιασε, το πίνει και με την κρίση έγινε και παραπάνω κατανάλωση, γιατί ήταν και το φθηνό. Και εκεί τώρα ήρθαν τα συμφέροντα που είπαν το φθηνό να το κλείσουμε. Αλλά θα ξεπατώσουν τα μπέλια. Θυμάμαι ένα πρόσφατο ρεπορτάζ που είχαμε κάνει μαζί σε ένα απόσταγμα που είχαμε τύχει στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου και τότε μου είχατε αποτυπώσει το μόνιμο φόβο σας ότι ένας από αυτές τις φοβίες που έχετε για να μην εξαφανιστεί εντελώς η κριτική τσικουδιά αλλά και αποσταγματοποιεί ήταν ο γεωφόρος, ο συγκεκριμένος. Τελικά νομίζω είναι ένα χτύπημα κάτω από τη μέση. Είναι δυσίωνες προβλέψεις μετά το λάδι που βλέπουμε ότι έχει χαμηλή τάση η τιμή του. Έρχονται τώρα και ουσιαστικά προσθέτουν ένα ακόμα φόρο στους αποσταγματοποιούς, με φόντο βεβαίως στην τσικουδιά. Κύριε Κουμαντάκη, εγώ πιστεύω ότι το σχέδιο ήταν μεγάλο και κρατά αρκετά χρόνια. Το σχέδιο ήταν να φύγει ο αμπελώνας της Ελλάδος που βγάζει άριστα προϊόντα. Εμείς, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια ανιστόρηση μικρή. Πολύ σύντομα, ναι. Πολύ σύντομα. Πουλούσαμε συμπυκνωμένο γλεύκος από τα μπέλια μας, από την Ελλάδα και ιδιαίτερα από τις νότιες, δηλαδή Πελοπόννησο και Κρήτη, που έχουν πολύ υψηλούς αλκοολικούς βαθμούς, στην Ευρώπη και ενισχύανε τα κρασιά τους. Διότι στη Γαλλία, στη Γερμανία, πάνω από 5 αλκοολικούς βαθμούς, 6 δεν βγάζουν. Γιατί έτσι. Δεν έχουν την ηλιοφάνεια, δεν έχουν. Οι κερκιά συνήθειε είναι τέτοιε. Ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή να απαιτήσουν και συμμετείχα στη συζήτηση αυτή στην Κόπα Κοζέκα. Να επιδοτηθεί ο εμπλουτισμός αυτών των ποτών, των γρασιών, με ζάχαρη. Αντέδρασε η Ελλάδα διεμού, λέγοντας ότι βάλτε όσοι θέλετε, επιδοτήστε την, αλλά αφήστε εμάς να γράφουμε στη φιάλα μας ότι δεν έχει εμπλουτιστεί με ζάχαρη. Και εκεί φράκαρη δουλειά. Μετά από 5 χρόνια πέρασε. Ήταν λοιπόν το σχέδιο να εγκαταληφθεί ο αμπελώνας, να κατακτήσουν την αγορά όπως θέλουν. Το λέγατε από παλιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Το τελευταίο χτύπημα. Να σπάσουν τον καρεκλόποδα, γιατί καθόμαστε σε μια παλιά καρέκλα, δηλαδή συντηρούσαμε τα μπέλια όπως, να σπάσουν τον καρεκλόποδα με αυτό το φόρο. Μάλιστα. Τώρα φτάσαμε να απαιτούμε από την κυβέρνηση, έχουμε κάνει ήδη τις επαφές μας, έχουμε δώσει στο νομικό μας σύμβουλο μετά τον χαμό του Αντώνη του Βουγόντζα, του αείμνηστου, που είχε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ήταν και δικηγόρος σας, σωστά. Ναι. Και να το μελετήσει, να δούμε τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών, βέβαια, τα χειρίζεται. Προς την κατεύθυνση ώστε να μειωθεί ο φόρος, να αλλάξουν τα δεδομένα. Οι κυβερνητικοί παράγοντες, οι υπουργοί και ιδιαίτερα ο κ. Αβγενάκης, που συνομιλούμε κάθε μέρα, είπε ότι μόλις τελειώσουν οι προγραμματικές δηλώσεις, θα κάνουμε συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Το θέλουν και αυτοί να παραμείνει λαϊκό προϊόν. Μακάρι, πρέπει να παραμείνει μακάρι. Και για τον κόσμο
για τον Αμπελουργό και για την φιλοξενία. Κύριε Φραγκιαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες και για τους αποσταγματοποιούς και για τους παραγωγούς και για τους αμπελώνες μας, για το κρασί μας και την τσικουδιά μας και το λάδι. Να είστε καλά.